Κύριε Μανιαβέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα θέλαμε να κουβεντιάσουμε την τουριστική πολιτική στη χώρα και πώς αντιλαμβάνεται το ΚΚΕ αυτή την πολιτική όπως έχει καθιερωθεί επί τόσες δεκαετίες, που κατά την άποψή μου κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή είναι ο κύριος χρηματοδότης της οικονομίας μας, ενώ κατά την ταπεινή μου άποψη έπρεπε να είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλληλεία, αλλά όχι η τουριστική πολιτική. Θα ήθελα τις σκέψεις του ΚΚΕ. Κύριε Δημητρακόπουλε, δεν είναι ότι δεν πάει κάτι καλά. Είναι ακριβώς ότι αυτό το σύστημα εδώ που ζούμε, και νομίζω ότι και το ΚΚΕ γι' αυτό διακρίνεται, για το γεγονός ότι λέει την αλήθεια, την πραγματικότητα έτσι όπως είναι και όχι προϊόν κάποιας φαντασίας. Το σύστημα αυτό, όπως όλα δείχνουν και τα στοιχεία έτσι όπως δείχνουν, είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος, το καπιταλιστικό κέρδος, από τη στιγμή που και τα ξενοδοχεία, οι επισκεπτικές μεγάλες επιχειρήσεις, η συνολικά οικονομία λειτουργεί με κριτήριο αυτό. Αυτό είναι και το γεγονός που οδηγεί στην Ελλάδα, με τα χαρακτηριστικά που έχει, σε μια άναρχη, να το πούμε κάπως μονόπλευρη ανάπτυξη ορισμένων κλάδων έναντι άλλων. Αυτό είναι ο παράγοντας που καθίζει, αν θέλετε, και το ποια επιχείρηση θα παραμείνει κλειστή σε μια περίοδο, μια αναταραχή όπως για παράδειγμα η περίοδος της πανδημίας που περνάμε, που έχουν περάσει μέχρι σήμερα, πόσοι εργαζόμενοι θα δουλέψουν και πόσοι θα παραμείνουν άνεργοι, καθώς βλέπουμε ότι η ανεργία και τα ποσοστά αυτής καλπάζουν, ότι η δουλειά πολλών εργαζόμενων στον επισκεπτικό τουρισμό, στα ξενοδοχεία, είναι πληρωμένη, κακοπληρωμένη λέμε εμείς, με τον κίνδυνο της ανεργίας, είναι εποχική. Έτσι. Και για το γεγονός ότι φυσικά οι διακοπές, αυτό που λέμε αναψυχή, οι διακοπές, η πάρση από τη δουλειά, από το φόρτο δουλειάς κλπ. Αυτό που έχει ανάγκη, δηλαδή είναι μια λαϊκή ανάγκη, σήμερα είναι δεν είναι παρά ένα ακριβό, ένα πανάκριβο εμπόρευμα στην υπηρεσία λίγων. Έτσι. Άρα αυτό που λέει το ΚΚΕ είναι ότι αυτά που βλέπουμε σήμερα να συμβαίνουν πράγματι με αυτή την μονομέρεια, με τους ίδιους εργαζόμενους στον κλάδο αυτό να μην μπορούν να επιβιώσουν αξιοπρεπώς, είναι ότι δεν είναι μονόδρομος. Σήμερα αντίθετα υπάρχουν προϋποθέσεις, δυνατότητες, και φυσικά εάν και οι διακοπές ήταν για να κάνουμε όλοι μας, εμείς ο λαός εργαζόμενοι, τότε και ανεργία δεν θα υπήρχε και τα ξενοδοχεία θα ήταν ανοιχτά και οι υπόλοιποι κλάδοι θα αναπτύσσονταν αρμονικά και παράλληλα, όπως είπατε. Μάλιστα. Αυτές οι αλλαγές στο εργασιακό ακουμπάνε σίγουρα τον τουρισμό και τους εργαζόμενους. Σωστά, έτσι δεν είναι? Που οι συνθήκες δεν ήταν και καλύτερες δυνατές. Υπάρχει πολύ μαύρη εργασία στον τουρισμό. Τώρα τι θα γίνει? Κοιτάξτε, η σεζόν ήδη τώρα έχει ξεκινήσει κοντά ένα μήνα. Ναι. Τα δεδομένα δείχνουν ότι από Ιούλιο και μετά, κάπως πιο συγκρατημένα, αναμένεται να έχουμε διπλασιασμό στις αφίξεις σε σύγκριση πάντα με την περσινή χρονιά, την περσινή σεζόν. Οι ίδιοι εργαζόμενοι μπορούν να περιγράψουν, και όχι απλά εμείς, ναι, μπορούν να περιγράψουν αυτή τη σεζόν ως εφιαλτική μέχρι στιγμής, ως μια σεζόν η οποία προδιαγράφεται μαρτύριο. Γιατί δεν είναι ότι είναι τα πράγματα ακριβώς όπως τις προηγούμενες χρονιές. Ακόμα περισσότερο και οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον κλάδο, και για να, ξέρετε, και για να περιορίσουν κάπως τη χασούρα που έχουν τους πρώτους μήνες, αλλά και το προηγούμενο διάστημα. Από την άλλη, και για να έχουν τα χέρια τους λιμένα στο μέλλον, όταν τα κέρδη θα πάρουν για τα καλά μπροστά και θα χρειαστούν το σύνολο των εργατικών χεριών, θα θέλουν να έχουν τα χέρια τους λιμένα από κατακτήσεις και δικαιώματα. Και βλέπουμε ότι πριν ακόμα ξεκινήσουν με στα γεμάτα να μπαίνουν οι εργαζόμενοι και να δουλεύουν, έχουν στο λογαριασμό τους ένα αντεργατικό νομοσχέδιο
το οποίο έφερε προ μία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση και το ψήφισε στη Βουλή, και ένα μεγάλο μέρος του νομοσχεδίου αυτού του εκτρώματος, όπως χαρακτηρίστηκε, το ψήφισε και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ και άλλα αστικά κόμματα, που εδώ πέρα έρχεται και γενικεύει, κάνει έναν κανόνα, το οποίο, ναι, τον αντιμετώπιζαν εργαζόμενοι. Και τα δεκάωρα αντιμετώπιζαν και την πολλή δουλειά, χωρίς σταματημό, και τα χαμηλά μεροκάματα, όμως τώρα αποκτά γενικό χαρακτήρα και όλα αυτά τα έκτροπα που βλέπαν οι εργαζόμενοι οργανωμένα, συναντούσαν και αντιπάλευαν σε πολλές περιπτώσεις, με επιτυχία. Τώρα γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αυτό το έργο, καθώς είδατε, έχουμε αλλαγές και στην Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καταργείται, χτυπιέται το δικαίωμα στην απεργία, το οποίο είναι ένα όπλο. Είναι το μεγαλύτερο που έχουν οι εργαζόμενοι για να αντιπαραβάλουν τις διεκδικήσεις τους, και μια σειρά άλλα. Σήμερα, μάλιστα, οι ξενοδόχοι, οι εργοδότες, σε όλους τους κλάδους, αλλά και στον συγκεκριμένο που αναφερόμαστε, δεν έχουν πλέον το δικαίωμα με αυτό το νομοσχέδιο να βάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν όσο και όπως θέλουν, αλλά πλέον θα μπορούν να τους ξεφορτώνονται και πιο εύκολα, καθώς γνωρίζουν ότι αν κριθεί άκυρη μια απόλυση, ακόμα και από δικαστήριο που λέει ο λόγος, δεν έχουν την υποχρέωση της επαναπρόσληψης. Και εδώ είναι και το συγκεκριμένο που έχει αλλάξει φέτος, καθώς βλέπετε ότι και με το δικαίωμα της υποχρεωτικής επαναπρόληψης που έχουν κατοχυρωμένο οι ξενοδοχοί πάλι, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι αμφισβητείται, στην πράξη έχει καταργείται σε πολλές περιπτώσεις ευθέως και με θράσος, όπως και η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, για τα οποία το ΚΚΕ έχει καταθέσει και προτάσεις στη Βουλή, αλλά πολύ περισσότερο μαζί με τις οργανωμένες δυνάμεις του και με τους φίλους και οπαδούς, πρωτοστατούν στον αγώνα για να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα στην πράξη. Να παραμείνουν δηλαδή και να κατοχυρωθούν ευρύτερα δικαιώματα. Βλέπουμε επίσης τους εργαζόμενους, χιλιάδες θα τους χαρακτηρίζαμε, με πιο συγκροτημένα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να παραμένουν στο περίμενε της αναστολής ή να δέχονται εκβιασμούς για αλλαγή συμβάσεων, να μετατρέπονται σε τετράωρες μέσω του προγράμματος συνεργασία, να έχουμε μειώσεις μισθών και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα, τα οποία πλέον η εργοδοσία έχει τη δυνατότητα να τα εφαρμόζει, καθώς έχει τα όπλα που τις έχουν πλόχερα προσφέρει οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Πώς μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος της εργασίας τώρα? Είναι ένα θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι όπλα έχει? Κοιτάξτε, εμείς ως ΚΚΕ πιστεύουμε από την πρώτη στιγμή ειδησής μας και όλα στη δύναμη της εργατικής τάξης, τον οργανωμένο, συνειδητοποιημένο και ταξικό αγώνα. Αυτή την πρόταση έχουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δύναμη εάν και εφόσον οργανωθούν. Αυτό έχει δείξει άλλωστε και οι κατακτήσεις που υπήρξαν μέσα στην πανδημία στον κλάδο του επισκεπτισμού τουρισμού. Και δεν είναι λίγες, ήταν αρκετές και κράτησαν τον κλάδο όρθιο, τους εργαζόμενους δηλαδή, έστω με κάποια μέτρα να στηριχθεί η ανεργία τους, να επιτοτηθεί, ούτως ώστε να επιβιώσουν, και αυτά όλα είναι ένα προϊόν μεγάλων αγώνων και μαζικών μάλιστα. Βέβαια, εργαζόμενοι θα πρέπει, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, να οργανωθούν σε σωματεία, αλλά και να ξεχωρίσουν φίλους και εχθρούς και μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Σωστό. Παραμένει μία αιτία απέναντί τους όλο αυτό το διάστημα. Δεν είχαμε οι εργαζόμενοι μόνο τα αστικά κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της ανάπτυξης των κερδών και της βαριάς τουριστικής βιομηχανίας που είδαμε τώρα που κατέληξε έτσι, αλλά είχαν και τα στηρίγματά τους μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στη ΓΕΣΕ, με την απόφασή τους μάλιστα πρόσφατα να βαρέσουν σιωπητήριο ενώπιση των μεγάλων κινητοποιήσεων για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, που αυτές τώρα οι αποφάσεις θα πρέπει να τους στοιχιώνουν και να βγάζουν και εργαζόμενα τα συμπεράσματα τους. Η πρόταση είναι ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να βάζει στόχους και να κατακτάει βήμα-βήμα να ανοίγει ο δρόμος, ούτως ώστε η εργατική τάξη να πάρει τελικά τα χέρια της οικονομίας, τα χέρια της εξουσίας, τα κλειδιά στα χέρια της, θέλω να πω, γιατί εκεί βρίσκεται και η πραγματική οριστική λύση των προβλημάτων, των οξυμένων που βλέπουμε σήμερα.
Γιατί αν δει κανείς τα στοιχεία, πραγματικά lockdown από τις ανάγκες μας είχαν οι εργαζόμενοι και πριν την πανδημία και τώρα. Και μάλιστα είδαμε με τα λήψη και τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνουν το 19 ότι ένα στους τρεις ζούσε στο όριο της στατιστικής φτώχειας, κάτι που δείχνει ότι πραγματικό όνειρο σήμερα στον εργαζόμενο σε αυτό το σύστημα που δεν έχει να περιμένει τίποτα άλλο από αυτό και πρέπει να απαλλαγεί από αυτό και από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης είναι τελικά να έχει μια θέση εργασίας και όχι να έχει μια κανονική ζωή με δουλειά, με αξιοπρέπεια, να μπορεί να κάνει διακοπές, να έχει και να αξιοποιεί τον ελεύθερο του χρόνο ποιοτικά όπως προβάλλει το κόμμα μας και τεκμηριώνεται, αν θέλετε, και από τον πλούτο, το σημερινό πλούτο που παράγεται από τη δουλειά μας, την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο της εποχής μας. Μάλιστα. Εκεί νομίζω ότι βρίσκεται η λύση. Μάλιστα. Κύριε Μανιαβέ, να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε θετικά στο κάλεσμά μας και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας επίσης.